Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί την Άνασα από τις υπόλοιπες startups στον τομέα της? Το πρώτο νομίζω που την διαφοροποιεί είναι η υψηλή ποιότητα των προϊόντων τους. Διαλέγουμε τα καλύτερα από βιολογικής καλλιέργειας αρωματικά φυτά. Διαλέγουμε την καλύτερη ποιότητα για επιπλέον διασφάλιση της ποιότητας. Γίνονται εργαστηριακοί έλεγχοι και αναλύσεις της πρώτης ύλης. Όλη η ιδέα υλοποιήθηκε και βασίστηκε σε έρευνα που έκαναν μια ομάδα επιστημόνων που συστήθηκε ειδικά για την Άνασα Organics, και τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής χρησιμοποιήθηκαν ώστε να υλοποιηθεί η ιδέα. Και επιπλέον έχουμε εντάξει μέσα στη συσκευασία των ροφημάτων ειδικά βιοδιασπόμενα φίλτρα και ξυλάκια για να φτιάχνει καθένας το ρόφημά του εύκολα και να το απολαμβάνει σαν μια ιεροτελεστία στην καθημερινότητά του. Πόσο εύκολο ήταν να υλοποιήσετε την ιδέα σας, τι εμπόδια συναντήσατε? Δεν ήταν καθόλου εύκολο, τα εμπόδια ήταν αρκετά και συνεχίζουν να υπάρχουν εμπόδια. Δυστυχώς επιχειρούμε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Πέρα από τη γενικότερη κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε εξαιρετικής ποιότητας και βιολογικής καλλιέργειας αρωματικά φυτά. Γιατί όσο παράξενο και αν ακούγεται, ενώ έχουμε πάρα πολύ καλής ποιότητας βότανα στην Ελλάδα, τα περισσότερα που καταναλώνουμε είναι εισαγόμενα και βέβαια πολύ υποδεέστερης ποιότητας. Και το στοίχημα που ήταν εξ αρχής να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα ήταν ουσιαστικά και η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε.